centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Οι εικόνες που μπορούσε να δει κάποιος, ειδικά Σάββατο βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, που έκανα μια βολτά, αλλά και γενικότερα νομίζω, και την Κυριακή, ήταν πραγματικά εκπληκτική. Δηλαδή να θέλει κάποιος να πάει για την έξοδό του και πριν την έξοδό του να περάσει από το φαρμακείο να κάνει το τεστ. Πράγματι, κύριε Νατσούλη, με τη νέα υπουργική απόφαση, την νομοθετική ρύθμιση που βγήκε και στο ΦΕΚ, που από το Σάββατο που μας πέρασε υποχρεώνονται όλοι οι πολίτες οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι να πραγματοποιούν για την εργασία τους 2 rapid test ή για την έξοδό τους θα χρειάζεται να επιδεικνύουν το χαρτί, το rapid test, το αποτέλεσμα. Παρατηρείται μια αυξανόμενη, πολύ μεγάλη αύξηση στην πραγματοποίηση του rapid test στα φαρμακεία μας. Και όχι μόνο, όπως και στα μικροβιολογικά κέντρα, πιστεύω, και σε οποιοδήποτε άλλη δομή πραγματοποιεί τα rapid test. Ναι. Τώρα, 10 ευρώ, κακά τα ψέματα, κύριε Σαββόπουλε, είναι ακριβό. Και βέβαια, λέγεται έως 10 ευρώ, που σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ρίξετε, και υπάρχουν και κάποιοι που, οι γιατροί, οι φαρμακεία που έχουν κάπως φθηνότερο το συγκεκριμένο τεστ. Ακούμε, για να το ολοκληρώσω, ότι η αγορά, δηλαδή σε εσάς, στοιχίζει περίπου, και στους γιατρούς και τα λοιπά, περίπου 2 ευρώ. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλό, να διευκολύνουμε τους συμπολίτες μας εδώ, να κάνουμε μια συμφωνία και να πούμε, ρε παιδιά, εντάξει, 10 για τη συχνότητα και τον κόσμο που το χρειάζεται πια, μήπως είναι πολλά, μήπως πρέπει να το μειώσουμε λίγο. Κύριε Νατσούλη, σύμφωνα με την τελευταία απόφαση και του ΦΕΚ του Σεπτεμβρίου, ορίζει ότι η τιμή, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, το rapid test ορίζεται έως 10 ευρώ. Έως 10 ευρώ. Δηλαδή η ανώτατη τιμή είναι στα 10 ευρώ. Από εκεί και πέρα, όποιος φορέας ή υγειονομικός που πραγματοποιεί τα rapid test μπορεί να κατεβάσει την τιμή, μπορεί να τα κατεβάσει. Μπορεί να την πάει όπου Ακούστε, θέλει. Ακούστε όμως κάτι, κύριε Νατσούλη, πάνω σε αυτό το ερώτημα που μου θέσατε. Η τιμή ορίστηκε το 10 ευρώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ως προς τι? Θα είναι ένα μέτρο πίεσης να ο κόσμος να οδηγηθεί στον εμβολιασμό, κύριε Νατσούλη. Εάν η τιμή συνεχώς πέφτει και φτάσει στα 2, στα 3, στο 1,5 ευρώ, σκεφτείτε ότι κανένας ανεμβολιαστός δεν θα πιεστεί. Δεν μπορεί να φτάσει στο 1,5, γιατί 2 το αγοράζετε, κύριε Σαββόπουλε. Εκεί παρατηρείτε να έχουν φτάσει σε άλλες περιοχές αγωγούς και τιμές μέχρι 3 ευρώ. Ναι, 3 ευρώ βεβαίως. Ναι. Σκεφτείτε όμως ότι αυτό το μέτρο πίεσης που θα ασκείται με το 10 ευρώ που έχει οριστεί η maximum τιμή του rapid test, κανένας συμπολίτης μας ανεμβολίαστος δεν θα οδηγηθεί ποτέ να πραγματοποιήσει τον εμβολιασμό του. Η τιμή δεν είναι τιμή για να κάνουμε κακό στην τσέπη, στο οικονομικό σύνολο όλου του κόσμου. Όχι, αλλά παίρνετε την ανώτερη τιμή. Είναι ένα μέτρο πίεσης που ασκεί η κυβέρνηση έτσι ώστε ο κόσμος να οδηγηθεί στον εμβολιασμό. Βλέπουμε ότι τα ποσοστά των εμβολιάστων είναι πάρα πολύ μεγάλα. Βλέπετε συνεχώς ότι τα κρούσματα αυξάνονται. Όλες οι μέθες, το 85-90% οι περισσότεροι που νοσούν και νοσηλεύονται μέσα είναι ανεμβολίαστοι. Πρέπει κάπως να ασκηθεί ένα μέτρο έτσι ώστε ο κόσμος να πιστέψει στο εμβόλιο, να αρχίσουμε να θωρακιζόμαστε και να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία. Άρα, κύριε Σαββόπουλε, εσείς δεν θα συνιστούσατε, ας πούμε, στα μέλη σας για να βοηθήσετε την κατάσταση που τραβάει ζόρια η Καστοριά? Αν θέλουμε 2 τεστ την εβδομάδα, είναι 80 τον μήνα, όπως καταλαβαίνουμε. Δεν θα λέγατε 5 ευρώ, ας πούμε? Εγώ προσωπικά, σαν πρόεδρος φαρμακευτικού συλλόγου και στην τελευταία γενική συνέλευση που κάναμε, ψηφίσαμε ομόφωνα η περισσότερη πλειοψηφία του συναδέλφων να έχουμε την τιμή των 10 ευρώ. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε συνάδελφο θέλει να κάνει την τιμή πιο χαμηλά για να εξυπηρετήσει κάποιους πελάτες, είναι ελεύθερος. Δεν μπορεί να κάνει κανείς κάτι. Προσέξτε τώρα, ούτε μπορεί να επέβαιγω νομικά να τον έχω κάποιο να του θέσω κάποιες κυρώσεις. Γιατί το έχεις 5. Έχουμε ακούσει ότι αναλόγως πόσο καλός πελάτης ενός φαρμακείου ή γιατρού είναι κάποιος, εκεί μπορεί να του κάνει μια καλύτερη τιμή. Δηλαδή, ενώ αν πάω εγώ μπορεί να μου κάνει 10, ο αμέσως επόμενος, επειδή είναι πελάτης, μπορεί να τον κάνει 5.
Κύριε Νατσούλη, μπερδεύεστε. Σας ξανατονίζω αυτό που είπα και προηγουμένως. Το μέτρο της τιμής είναι ένα μέτρο πίεσης στον κόσμο. Δεν έχει θέμα αλυσβερίσει μεταξύ πελατών καλών και μη κακών. Όλοι οι πελάτες, είτε κάποιος ψωνίζει 1 ευρώ, είτε κάποιος που ψωνίζει 50 ευρώ σε ένα φαρμακείο, θεωρείται το ίδιο πελάτης. Ναι. Αξιότιμος πελάτης και έμπιστος πελάτης. Το θέμα αυτό δεν το κάνουμε για να εξυπηρετήσουμε τη τσέπη του κόσμου. Το κάνουμε είναι ένα μέτρο να ασκηθεί η πίεση, να εμβολιαστεί ο κόσμος, κύριε Νατσούλη. Ο εμβολιασμός έχει πάει πίσω πάρα πολύ στην πόλη μας και στην περιοχή, όλη την Πανελλαδική, σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε πρέπει να ασκηθεί ένα μέτρο πίεση. Αν η τιμή πέσει πολύ χαμηλά, ο ανεμβολίαστος δεν θα το κάνει ποτέ το εμβόλιο. Θα κάνει πάντα το τεστ, γιατί βλέπει ότι θα μπορεί να έχει πολύ φθηνό κόστος. Και έτσι λέτε, είναι πίεση πραγματικά για να μην... Δεν είναι η πίεση, η οικονομική πίεση που ασκείται. Είναι ένα μέτρο έτσι ώστε ο πολίτης, ο ανεμβολίαστος, θα αποφασίσει κάποια στιγμή να οδηγηθεί στον εμβολιασμό. Εάν το κάνουμε με 1-2 ευρώ το τεστ, δεν θα εμβολιαστεί ποτέ κανείς, κύριε, από αυτούς τους ανεμβολιαστούς, κύριε Νατσούλη. Θέλουμε μια κατάσταση πλήρως εμβολιασμένων, είμαστε όλοι υπέρ του εμβολίου, ή θέλουμε να αφήσουμε την κατάσταση ανεξέλεκτη? Σας ρωτάω ευθέως, κύριε Νατσούλη, τι θέλετε? Είναι και αυτό, αλλά από την άλλη βλέπετε... Δηλαδή, μπαίνετε σε μια διαδικασία και με ρωτάτε να συγχύουμε ένα γεγονός, θέμα δημόσιας υγείας, που είναι ο εμβολιασμός, με την τιμή. Είναι λάθος. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Κατά τη γνώμη σας όμως, γιατί μας το ρωτάνε πολύ, η τιμή των 10 ευρώ είναι τσουχτερή τιμή? Προσωπικά για μένα, όχι. Όχι, είναι μια κανονική τιμή για το... Κανονική, γιατί προσφέρεται μια παροχή υπηρεσίας υγείας, έχει μια ολόκληρη διαδικασία, καταναλώνει 10-15 λεπτά από τον κάθε συνάδελφο σε κάποια δομή υγείας που διανεργεί τα rapid test. Επομένως, τα 10 ευρώ, αν σκεφτείτε ότι αγοράζονται αναλόγως και τα τεστ, τα 2, 3, 3,5 ευρώ που αγοράζουν και το φορολογία, δεν είναι μεγάλο ποσό. Δεν είναι μεγάλο ποσό, λοιπόν, τα 10 ευρώ. Μάλιστα. Υπάρχει η λύση, η σίγουρη λύση και η δωρεάν η λύση, κύριε Νατσούλη. Ο εμβολιασμός. Μάλιστα. Και το φάρμακο που έρχεται, κύριε Σαββόπουλο, μια και είμαστε σε φαρμακεία, είναι μια καλή... Πολύ σωστά. Μια πολύ καλή ευκαιρία. Τώρα να έρθουμε και σε αυτό, κύριε Σαββόπουλε. Πολύ σωστά. Πριν δούμε σε αυτό. Παρακαλώ, ναι. Εάν πιστεύετε ότι η εικόνα να έχουμε ουρές στα φαρμακεία πριν την έξοδο συμπολιτών μας και ειδικά νεαρών ατομών, πιστεύετε ότι θα συνεχιστεί και τις άλλες μέρες και τις άλλες εβδομάδες? Εάν όλοι οι νεολαία και τελευταία στιγμή αποφασίζουν Σάββατο βράδυ να διενεργήσουν ένα ραπιτές για να βγουν να διασκεδάσουν και να πούν το ποτό τους, συνεπώς και θα έχουμε τέτοιες εικόνες. Σκεφτείτε όμως, κύριε Νατσούλη, ότι τα φαρμακεία, το τονίζω, δεν είναι υποχρεωμένα να διενεργούν ραπιτές τεστ. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι και στην περιφέρεια της δικής μας περιφερειακής ενότητας Καστοριάς, καθώς και μέσα στην πόλη της Καστοριάς, που δεν διενεργούν ραπιτές. Εάν εκείνο το Σαββατοκύριακο είναι σε εφημερία ή διανυκτέρευση, φαρμακείο που δεν κάνει, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα rapid test. Και δεν φταίει το φαρμακείο ή ο φαρμακοποιός ή ο φαρμακευτικός σύλλογος Καστοριάς και Νάσουλη. Άρα βλέπω να το τονίσουμε αυτό. Θα πρέπει λίγο. Πάντως, πόσα φαρμακεία, να το πούμε λίγο, να το εξηγήσουμε, κύριε Σαββόπουλο. Το έχουμε ξαναπεί, νομίζω. Στάνταρ αριθμό δεν μπορώ να έχω. Ναι, είναι πάντως η συντριπτική πλειοψηφία. Είναι η ευκαιρία του κάθε συνάδελφου να πραγματοποιήσει. Σε τι ποσοστό περίπου? Μέσα στην πόλη πιστεύω είναι ένα ποσοστό το 40 με 50% που δεν είναι. Τα μισά περίπου. Σχεδόν, ναι. Πλέον τα μισά, ενώ ξεκίνησαμε με πολύ χαμηλό αριθμό, πλέον τα μισά περίπου διενεργούν. Σκεφτείτε όμως ότι το Σαββατοκύριακο που θα έχει εφημερία ή διανυκτέρευση, το φαρμακείο που δεν πιστεύω θα έχει κάποιοι τεστ, που κάνουν τεστ να σας βάζουν μέσα να τους βάζετε εφημερία το βράδυ. Όχι, δεν μπορούμε, κύριε Νατσούλη. Οι εφημερίες είναι κυλιόμενες και για τις αργίες και για τα Σαββατοκύριακα. Δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε έναν συνάδελφο επειδή πραγματοποιεί rapid test να κάθεται κάθε Σαββατοκυριακή για να διενυκτερεύσει. Για να διευκολύνει τους συμπολίτες μας, όχι τίποτα άλλο. Ναι, οι συμπολίτες έχουμε πει ποια είναι όμως και η διευκόλυνση. Υπάρχει το δωρεάν εμβόλιο που είναι για το καλό όλων μας και μπορεί να οδηγηθεί στον εμβολιασμό. Τώρα, κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Περίπου τα μισά φαρμακεία, πρέπει να ξέρετε όμως ότι εάν σκοπεύετε να κάνετε τα τεστ πριν την έξοδό σας, ειδικά τα Σάββατα, πρέπει να ξέρετε αν το φαρμακείο κάνει ή δεν κάνει το τεστ. Να το προσέξετε πάρα πολύ αυτό. Σωστά, για να μην γίνουμε μάρτυρες και δέκτες αρνητικών θετικών. Μπορεί να ανεβούν τα αίματα. Ο συνάδελφος φαρμακοποιός δεν φέρει καμία ευθύνη. Είναι προσωπική επιλογή του αν θα διενεργεί η rapid test για οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδος θελήσει. Επομένως, αν τύχει φαρμακείο που εφημερεύει και δεν έχει rapid test, δεν φταίει ο φαρμακοποιός. Ευθύνη του πολίτη και δεν χρειάζεται να διενεργεί αρνητικές πιέσεις και συμπεριφορές απέναντι στο φαρμακείο. Και λέει τώρα ο ανεμβολίαστος.
Πολύ ωραία. Σε μια εβδομάδα άκουσα εγώ στην τηλεόραση ότι βγαίνει το φάρμακο από μια εταιρεία, δεν τη θυμάμαι ακριβώς, στη Βρετανία. Είναι η Merck και είναι Merck ακολουθική και η Pfizer. Και βγάζει και η Pfizer. Σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, τόλισα το θέμα μου. Τελειώσαμε. Κοιτάξτε να δείτε, σύμφωνα και με τις τελευταίες μελέτες πριν 2-3 ημέρες, η Merck οδηγείται με τις κλινικές μελέτες που κάνει ότι περίπου υπολογίζει αρχές Ιανουαρίου να έχει έτοιμο το πρώτο χάπι. Ακολουθεί και η Pfizer με ένα ποσοστό επιτυχίας γύρω στο 89-90% με το νέο έτος και αυτή να εφεύρει το νέο χάπι. Το νέο χάπι όμως θα βοηθήσει για τη θεραπεία. Δεν θα το παίρνουμε προληπτικά για να μην κολλήσουμε τον κορονοϊό. Πρέπει να παίρνουμε στις πρώτες μέρες των συμπτωμάτων. Μόλις εμφανιστεί το πρώτο θετικό κρούσμα, είμαστε ή δεν είμαστε συμπτωματικοί και ασυμπτωματικοί, θα μπορούμε να πάρουμε το χάπι μας στο σπίτι και αυτό μειώνει κατά πολύ την είσοδό μας στο νοσοκομείο με μια βαριά νόσηση. Τώρα, πιστεύετε ότι θα ασχοληθεί κανείς αν το χαπάκι αυτό θα έχει μέσα κανένα mRNA, τι σύσταση θα έχει, ή όπως λέει μια εφημερίδα σήμερα, μαύρο αίμα, λέει, μαύρο πράγμα στο αίμα των εμβολιασμένων, ή δεν θα ασχοληθεί κανείς με το χάπι? Είμαι πολύ περίεργος πράγματι να δω τις αντιδράσεις του κόσμου έναντι και στο νέο χάπι που θα βγει έναντι του κορονοϊού. Θα έχουν τις ίδιες αντιδράσεις τις δύσπιστες απέναντι όπως και στο εμβόλιο? Ή θα το δούμε, θα δείξει η πορεία, κύριε Νατσούλη. Τι θα πω για αυτό το πράγμα, νομίζω ότι έχω και εγώ πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Στο φάρμακο δηλαδή, ο κόσμος θα ασχοληθεί αν βλάπτει ή αν θα τον βλάψει μελλοντικά ή όχι? Για μένα προσωπικά νομίζω εκεί δεν θα ασχοληθεί καν. Εκεί θα λέει ορίστε βρήκε το χάπι γιατί μας φορτώσατε τα εμβόλια. Μάλιστα. Εκεί λέει, λέτε δεν θα ασχοληθεί κανείς με το τι σύσταση υπάρχει στο φάρμακο. Από ένα σημείο και μετά και ένα τσούλι ο κόσμος πλέον έχει γίνει πολύ δύσπιστος. Καθένας με τόσα που ακούει και τόσο βομβαρδισμό πληροφόρηση που έχει και από τα μέσα, από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης όσο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλα τα μέσα, οδηγείται σε σύγχυση της κρίσης του και σε λαθασμένα αποτελέσματα. Κύριε Σαββόπουλε, γιατί μας λένε πολλές φορές να βγήκαν και τα άλλα τα εμβόλια, γιατί δεν μίλησε κανείς? Αν όταν βγήκαν πριν δεκαετίες τα εμβόλια, τα γνωστά εμβόλια που κάναμε και μικροί και τα λοιπά, αν τότε υπήρχαν social media, να είμαστε βέβαιοι ότι ακριβώς το ίδιο πράγμα θα γινόταν. Εγώ να δεχτώ την αμφιβολία και τη δυσπιστία του κόσμου ως ένα σημείο, κύριε Νατσούλη. Να πούμε ότι πέρσι τέτοιο καιρό που ξεκίνησε η διαδικασία της παραγωγής και της διάθεσης των πρώτων εμβολίων, ναι, οι μελέτες ήταν πιο περιορισμένες, ήταν σε έντονο χρονικό. Πλέον έχει περάσει ένας χρόνος εμβολιασμού, έχουν εμβολιαστεί σχεδόν πόσα εκατομμύρια παγκοσμίως άτομα. 3,5 δισεκατομμύρια εμβόλια έχουν κάνει. Έχουν γίνει απίστευτες μελέτες από πόσες εταιρείες, κύριε Νατσούλη, από όλη την επιστημονική ιατρική κοινότητα. Νομίζω πλέον αυτός ο μύθος πρέπει να καταρριφθεί πλέον. Της μη αξιοπιστίας των εμβολίων. Άρα λοιπόν περιμένουμε και το φάρμακο το οποίο θα είναι αλμυρό, γιατί συζητούσαμε σήμερα και για τιμές νωρίτερα. Αν λοιπόν... είναι θέμα τώρα του Υπουργείου Υγείας, κύριε Νατσούλη, αν θα του συμπεριλάβει στο εδώ, λοιπόν, είναι το θέμα. Εθνικό πρόγραμμα συνταγογράφηση, αν θα θεωρείται μέσω... Θα γράφετε το φάρμακο αυτό ή δεν θα γράφετε? Αυτά είναι κυβερνήσεως, προς το παρόν δεν γνωρίζουμε ακόμα τίποτα. Ας έρθει με το καλό, ας γίνει η οριστική μελέτη, να πάρει την έγκριση τόσο από το FDA όσο και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, αντίστοιχα από τον ΕΟΦ στην Ελλάδα. Και νομίζω μέχρι τότε θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα. Ναι, γιατί αν γράφεται, καταλαβαίνουμε ότι, εν πάση προτώσει, όλα καλά. Αν δεν γράφεται, τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για κάποιον να δώσει 700. Και τι τιμή θα έχει το φάρμακο. 700 έως 1000 λένε. Αυτή είναι η αρχική εκτίμηση. Ναι. 700 έως 1000 ευρώ. Πρόωρα συμπεράσματα αυτά. Ας περιμένουμε λίγο, ας έχουμε την υπομονή, 2 μήνες με 3 περίπου. Μέχρι να οριστικοποιηθεί όλη η διαδικασία και να το γνωρίζουμε. Κύριε Σαββόπουλε, να πούμε όμως και το εξής. Σημερινά φάρμακα που κοστίζουν από 700 έως 1000 ευρώ είναι συνήθως συνταγογραφούμενα ή υπάρχουν και φάρμακα 1000 ευρώ τα οποία δεν συνταγογραφούνται? Πλέον όλα τα φάρμακα υψηλού κόστος όπως τα αναφέρουμε εμείς. Κυρίως αντικαρκινικά φάρμακα. Είναι όλα πλήρως συνταγογραφουμένα φάρμακα. Ο ασθενής αυτές τις ασθένειες δεν επιβαρύνεται καθόλου, κύριε Νατσούλη. Είναι παροχή του κράτους, είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν να υποθέσουμε υπό αυτή την έννοια ότι και αυτό το φάρμακο θα είναι δωρεάν. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα συμπεριληφθεί στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και ο ασθενής θα πληρώνει ή ένα μέρος της συμμετοχής ή θα παρέχεται δωρεάν. Ένα μέρος της συμμετοχής. Δεν μπορεί να επιβαρύνει τώρα για μια ασθένεια το κράτος τον πολίτη στα 1000 ευρώ να παίρνει μια θεραπεία. Συνήθως συμμετοχή σε τέτοιου είδους καταστάσεις πόσο μπορεί να φτάσει δηλαδή? Αυτό εξαρτάται ο ορισμός από το Υπουργείο. Στα φάρμακα στις κοινές ενός αρρώστιας που λέμε ξεκινάμε από 25, 10 και δωρεάν.
Μάλιστα. Δηλαδή το maximum θα είναι 25%, δηλαδή, και το πιο χαμηλό θα είναι το 2%. Αν έχει χιλιάρικο θα είναι 250, ας πούμε. Αν είναι με 25 μιλάμε τα 100. Αν είναι με 25, ναι. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ νομίζω θα είναι χαμηλότεροι, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται. Μάλιστα. Και ο κόσμος. Να έχουν πρόσβαση, να έχουν και δικαίωμα στην πρόσβαση όλοι οι πολίτες όλοι μας. Είτε είναι ασφαλισμένοι, είτε είναι μη ασφαλισμένοι, μη δικαιούχοι. Μάλιστα. Λοιπόν, ξαναγυρνώντας έτσι και πριν κλείσουμε τη συζήτησή μας αυτή, στον εμβολιασμό. Πιστεύετε ότι αυτά τα μέτρα τα οποία ήδη εφαρμόστηκαν από το Σαββατοκύριακο και έχουν την επίπτωση στην αγορά, στα εμπορικά, στην εστίαση, στην αναψυχή, πιστεύετε ότι θα οδηγήσουν, θα έχουν αποτέλεσμα να φέρουμε περισσότερο στα εμβολιαστικά κέντρα? Προσωπική μου άποψη είναι πως ναι, και ήδη φάνηκε εγώ προσωπικά από δικούς μου πελάτες, ναι. Ήδη την πρώτη μέρα, σήμερα Δευτέρα, μετά το ναι. Μετά την αρχή του μέτρου πίεσης ουσιαστικά με τα νέα rapid test, ναι. Ήδη έκλεισα για νέα, και ειδικά σε νέα κατηγορία ατόμων, ναι. Ηλικιακή ομάδα, ραντεβού εμβολιασμού. Μάλιστα. Μας ρωτάνε επίσης εδώ αν χρειάζεται πια ραντεβού ή αν πάω ένα νοσοκομείο κατευθείαν μπορούν να μου το κάνουν χωρίς ραντεβού. Το εμβολίο? Ναι. Το εμβόλιο όχι, πρέπει να έρθει σε ένα φαρμακείο ή μόνος του αν μπορέσει να μπει δεν, μέσα στην δεν ισχύει λοιπόν σελίδα. Αν πας στο νοσοκομείο και στο να μην έχει κλείσει ραντεβού μπορείς να το κάνεις. Πρέπει να κατοχυρωθεί να γίνει καταχώρηση του ονόματος με το ΆΜΚΑ, να κλειστεί το ραντεβού. Φαντάζομαι θα γίνει εκεί, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, δεν ξέρω αν το νοσοκομείο έχουν τώρα κάποια δυνατότητα, να το κάνουν αυτόματα εκεί, αλλά προφανώς και θα αποφέρει και χρόνο και περισσότερη καθυστέρηση στη διενέργεια του εμβολιασμού μετά. Άρα λέτε ότι θα έχει αποτέλεσμα όλο αυτό. Πιο εύκολο, κύριε Νατσούλη. Δηλαδή, οποιοδήποτε πολίτης έχει πρόσβαση σε φαρμακείο πολύ εύκολα. Ναι. Είναι ένα λεπτό υπόθεση. Με το ΆΜΚΑ του και ένα κινητό τηλέφωνο θα προβεί στο φαρμακείο της επιλογής του, θα κλείσει το ραντεβού του, θα πάρει το χαρτί του και αμέσως θα οδηγηθεί στον εμβολιασμό. Και να πούμε και το εξής, ότι τώρα πια τα ραντεβού, έτσι, επειδή δεν υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα, είναι και αυθημερών. Δηλαδή, δεν χρειάζεται καν να περιμένεις την επόμενη μέρα. Ναι, είναι πολύ κοντά πλέον. Αυθημερών δεν είναι, γιατί και σήμερα με τα κλεισίματα κάποιων ραντεβού που έκανα, ήδη δύο μέρες οι επόμενες ήδη είναι γεμάτα. Άρχισε να γεμίζουν. Αλήθεια? Ναι, παρατηρείται μια αυξητική τάση. Α, είναι αυτό που λέγατε λοιπόν. Δηλαδή... Ναι, ενώ από την προηγούμενη εβδομάδα μπορούσαμε και αυθημερών να κλείσουμε ναι. κάποιο ραντεβού. Βλέπω τώρα σήμερα η πλατφόρμα έδινε μετά από μία-δύο μέρες. Άρα λοιπόν, να τα πρώτα αποτελέσματα από ένα Σαββατοκύριακο και μόνο, Ακριβώς. Είναι αυτό ή που πιστεύετε, έλεγα. Είναι ένα μέτρο πίεση, κύριε Νατσούλη. Ή πιστεύετε ότι και επειδή αυξάνονται και οι θάνατοι και όλο και έρχεται και πιο κοντά μας και στην πόρτα μας και στη γειτονιά μας και μα στην βλέπετε. Πολυκατοικία μας, μήπως εκεί λοιπόν και αυτό παίζει το ρόλο του? Φυσικά, όταν απειλείται η υγεία σου ή η υγεία Μάλιστα. των δικών σου ανθρώπων, κύριε Νατσούλη, κάπου θα αισθανθείς και το φόβο και θα πρέπει κάποιος να φροντίσει. Όταν χάνονται δικοί σου άνθρωποι και ξαφνικά λες τι έγινε τώρα εδώ. Το θέμα όμως είναι να μην φτάσουμε σε αυτό του. Το σημείο, κύριε Νατσούλη. Να μην χάσουμε τους ανθρώπους μας έτσι αυτό ώστε είναι... να αλλάξουμε γνώμη σωστά για κάτι. Σωστά τα λέτε, κύριε Σαββόπουλο. Σωστά τα λέτε. Καταλάβατε, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Να. Μην φτάνουμε στο σημείο να μας συμβεί κάτι τραγικό, να χτυπάμε το κεφάλι μας μετά στον τοίχο και να λέμε γιατί και γιατί. Ναι. Βλέπετε καθημερινά περιπτώσεις πανελλαδικά που συμβαίνουν με θανάτους και νέων ανθρώπων και μεγάλων ανθρώπων, οι οποίοι αν είχαν νέες στο πραγματοποίηση το εμβόλιο τους θα ήταν θωρακισμένοι και δεν θα είχαμε αυτά τα αρνητικά και τα δυσάρεστα γεγονότα. Σίγουρα υπάρχουν σκληροί αντιεμβολιαστές που ό,τι και να τους πεις δεν πρόκειται να τους αλλάξει νόμη με τίποτα. Υπάρχουν όμως. Σε αυτή την κατηγορία, αν μπορούσαμε να ταχθούμε κι εμείς εδώ, που έχουν ακόμα έναν αόρατο κάτι, ένα κάτι στο μυαλό που δεν μπορούμε καν να το προσδιορίσουμε τι είναι αυτό και που δεν μπορούμε να πάρουμε την τελική απόφαση. Πράγματι, η κατηγορία των σκληρά αρνητών μπορούμε να δούμε. Αυτή, δυστυχώς, αυτή είναι, δεν υπάρχει περίπτωση και να κάνει την κατάληξη που θα είναι αρνητική. Δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως και η κατηγορία των ανθρώπων που. Εδώ είμαστε εμείς λοιπόν. Προσωπικούς φόβους ή οτιδήποτε μπορούν να που δεν μπορεί να προσδιορίσει. Δηλαδή, πολλές φορές ρωτάω τον εαυτό μου, παραδείγματος χάρη. Ενώ είχε εμβολιαστεί όλη η οικογένειά μου. Όλοι όμως. Προσπαθώ να καταλάβω από τον εαυτό ποιο είναι αυτό το πράγμα τελικά που με κρατάει. Δεν μπορώ ακόμα πλήρως να το. Να το βάλετε από μέσα σας. Να το βγάλω από μέσα μου. Ή να το προσδιορίσω για να το βγάλω από μέσα. Ακριβώς αυτή η κατηγορία των πολιτών, κύριε Νατσούλ, θα μπορέσουν να απευθυνθούν σε έναν φορέα υγειονομικό, είτε τον προσωπικό του γιατρό, είτε στο φαρμακείο της επιλογής τους, να κάνουν μια συζήτηση αληθινή, χωρίς ένταση και χωρίς κατακριτέα απόφαση, οποιαδήποτε και να είναι αυτή, έτσι ώστε σιγά σιγά να βάλει στο μυαλό του λίγο, βλέποντας και τα πραγματικά γεγονότα που γίνονται κάθε μέρα πανελλαδικά, ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος. Ναι. Λοιπόν, κύριε Σαββόπουλο, νομίζω ότι χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, γιατί να, ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Μοιάζουμε μια νέα πραγματικότητα. Ζούμε μια νέα πραγματικότητα με τα νέα μέτρα. Πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν σε αυτό τα φαρμακεία, επαναλαμβάνω, γιατί θα έχουμε
όλη αυτή τη διαδικασία που περνάει και πάλι μέσα από τα φαρμακεία. Σωστά. Δημόσιες υπηρεσίες, εμπορικά, εστία σε αναψυχή, πουθενά λοιπόν. Χωρίς rapid test. Πουθενά χωρίς rapid test. Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Τα φαρμακεία έχουν απομιστεί όλη αυτή τη διάρκεια, το έχουμε ξαναπεί κύριε Νατσούλη, πολύ μεγάλο βάρος για όλη τη διάρκεια της COVID-19 εποχής. Ο κόσμος θέλω να δείχνει μια κατανόηση και να μην είναι αρνητικός απέναντι στον κάθε φαρμακοποιό, ο οποίος είτε διενεργεί είτε δεν διενεργεί το rapid test. Εμείς προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες μας και με τον εμβολιασμό, τον εποχικό και με το κλείσιμο του ραντεβού σε όλη τη διάρκεια και είμαστε δίπλα στον πολίτη. Δεν θέλουμε προφανώς σε ούτε μία περίπτωση να είμαστε αντίθετοι με τον πολίτη. Είμαστε εδώ για να τον βοηθήσουμε. Ωστόσο, πρέπει να σεβαστεί και ο πολίτης την κάθε απόφαση του κάθε συναδέλφου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σαββόπουλε. Να είστε καλά. Έχετε μια καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα κύριε Αντζούλη. centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.